Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Θανάση τον Χαρόπουλο, πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, αφού προετοιμάζει την επίσκεψή του στις... Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Χαρόπουλο. Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Ετοιμάζεστε να μας έρθετε με το καλό. Βεβαίως, έχω ξεκινήσει μια περιοδία από σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Βρίσκομαι ήδη στην Ιμαθία, θα είμαι στη Δράμα και βεβαίως στις Σέρες την Τρίτη. Στην οποία η περιοδία έχουμε σκοπό να συναντηθούμε με παραγωγικούς, με θεσμικούς φορείς, να δούμε, να συνομιλήσουμε για τα προβλήματα του κόσμου αυτή τη στιγμή, της παραγωγικής διαδικασίας, του εμπορικού κόσμου, τα προβλήματα της κοινωνίας δηλαδή, το πώς θα ληφθούν τα θέματα τα ανοιχτά, όπως είναι η ανεργία, όπως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία, που βρίσκεται σε μια κατάσταση αδιέξοδη. Και όλα αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε, είναι αυτά τα οποία θα δώσουν και τη λύση στο αδιέξοδο το σημερινό. Ταυτοχρόνως θα έχουμε συσκέψεις με μέλη και στελέχη της Δημάρ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με στόχο την προετοιμασία εν όψη του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τέλη Ιουνίου, για να υπάρχει ένας προοδευτικός φορέας, ο οποίος θα μπορέσει να πετύχει την αλλαγή του σχετισμού στη χώρα και μια προοδευτική εναλλακτική λύση για τους πολίτες. Εμείς αναρωτιόμαστε μήπως η περιοδία αυτή έχει να κάνει με προεκλογικούς σκοπούς και στόχους. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα αυτές οι περιοδίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, να συνειδητοποιήσουν και οι πολιτικοί και βέβαια να αλλάξουμε νοοτροπία ως χώρα. Πρέπει να γίνονται ανεξαρτήτως εκλογών, πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν μια παλαιοκομματική λογική που θυμούνται τους πολίτες μόνο τις ημέρες που προκυρήσονται οι εκλογές. Πρόκειται για νοοτροπίες που μας οδήγησαν στην κρίση και δυστυχώς επαναλαμβάνονται και διευρύνονται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όχι, η περιοδία δεν είναι στη βάση μιας προεκλογικής περίοδου. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν από το τέλος της τετραετίας, πιθανόν το 2018. Όμως δεν αποκλείω και κανέναν ευνηδιασμό από την κυβέρνηση αυτή, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει ότι λειτουργεί καιροσκοπικά με βάση τις εκάστοτε φιλοδοξίες και εκάστοτε αλλαγές που γίνονται στο πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Συνεπώς δεν αποκλείω και οποιοδήποτε συνδυασμό. Κύριε Θοχαρόπουλε, ο κόσμος αναρωτιέται και θα σας ρωτήσει, φαντάζομαι, να το συζητήσετε ερχόμενος εδώ, αλλά θα το συζητάτε και παντού στην Ελλάδα. Υπάρχει λύση στο σημερινό αδιέξοδο? Θα σας πω. Η λύση πρώτα-πρώτα υπάρχει. Δεν είναι εύκολη όμως. Εγώ δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά όπως έκαναν είτε η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια, θυμάστε καλά, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο τόπος είναι μια γενναία, τολμηρή, προοδευτική μεταρρυθμιστική πρόταση διακυβέρνησης, που θα έχει τομές και ανατροπές σε κάθε τομέα πολιτικής, για να γίνουμε επιτέλους μια κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα λειτουργεί το κράτος δικαίου, η αξιοκρατία, όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα μας βγάλουν από την κρίση. Θα λειτουργήσει η ιδιωτική οικονομία με κανόνες ανταγωνισμού, θα υπάρχουν σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής στους τομείς παιδείας, υγείας, χωρίς μια επιδοματική πολιτική ανακύκλωση της φτώχειας. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί ρηξικέλαιες αλλαγές, τομές από ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν σχέδιο και όραμα για τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να υπάρχει η ανατροπή των σημερινών πολιτικών, οι οποίες είναι αδιέξοδες, όπως και πολλών πολιτικών, για να είμαι ειλικρινής, που έχουν εφαρμοστεί σε όλη την περίοδο της κρίσης, η οποία βέβαια κρίση ξεκίνησε από μια πενταετία καταστροφική της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 στο 2009. Ο κόσμος έχει δώσει κατά καιρούς ευκαιρίες σε πολλούς πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα φυσικά, για να κάνει αυτό που λέτε αναδιαρθρώσεις, ανακατανομές, επανεκκινήσεις, όπως τα νόμιζε κανένα, αλλαγές, όπως το έλεγε ο καθένας. Τελικά προς τα κάτω είναι όλες τις αλλαγές και τίποτα προς τα πάνω. Είναι, εν μέρει έχετε δίκιο. Και έχετε δίκιο γιατί ουσιαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από λόγια, λίγοι είναι οι πολιτικοί που τόλμησαν. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις όμως και υπήρχαν προοδευτικές αλλαγές στον τόπο. Βέβαια, μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή στη συνέχεια ο ΑΣΕΠ ή διάφοροι άλλοι τομείς που εξοικονόμησαν δαπάνες. Το σίγουρο είναι όμως ότι σήμερα χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική. Και θέλω να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία που βρισκόμαστε στα μνημόνια, για να βγούμε από την κρίση, χρειάζεται πέραν των γενναίων πολιτικών και ανατροπών που θα συμφωνηθούν σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνηση του τόπου, χρειάζεται και εθνική συνεννόηση. Δεν γίνεται με τη λογική τη αξιωματική αντιπολίτευση όπως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που πετούσε πέτρες στην ουσία και λαΐκιζε. Πρέπει να αποφασίσουμε για 2-3 χρόνια
να αφήσουμε στην άκρη μια στήρα κομματική αντιπαράθεση, να βάλουμε κάτω ένα πρόγραμμα και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτή τη χώρα από τα μνημόνια, να βάλουμε πάνω το εθνικό από το κομματικό συμφέρον. Αυτό επιτάσσει αυτή τη στιγμή το συμφέρον της χώρας και αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Όλοι το λέτε αυτό για εθνική συνεννόηση και τελικά συνεννόηση δεν γίνεται, διότι ο καθένας θέλει να πάνε άλλοι προς το μέρος του. Ναι, εγώ δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι η εθνική συνεννόηση συνεπάγεται ότι όπως με βάση τη δύναμη που καθορίζει ο ελληνικός λαός στα ποσοστά των κομμάτων, θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν να κρατήσουν τη χώρα εντός ευρώ και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και βεβαίως, όταν υπάρχει μια τέτοια πλειοψηφία που θα τη στηρίζουν πάνω από 200 βουλευτές, για παράδειγμα, στο Κοινοβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να αντικρούσει και αντικοινωνικές πολιτικές που έρχονται πολλές φορές από ορισμένους δανειστές εταίρους της χώρας και βεβαίως να προχωρήσει και σε γενναίες αλλαγές που χρειάζονται και πολιτικό κόστος. Γιατί αυτό απαιτεί σήμερα η χώρα για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Δεν είναι δυνατόν οι άλλες χώρες να βγήκαν με εθνική συνεννόηση από τα μνημόνια και η δική μας η χώρα να συνεχίζει σε μια λογική μνημόνιο, ξανά μνημόνιο και να προχωράμε τώρα με μια λογική ουσιαστικά ενός διλήμματος που θα έρθει το 2018 για τέταρτο μνημόνιο ή για Brexit. Γιατί εκεί μας οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση, σε αυτό το δίλημα, το τέταρτο μνημόνιο ή το Brexit. Πάνω από 200 βουλευτές ψηφίσαν και το τρίτο μνημόνιο, αλλά όπως και μόνο σας είπατε, πρόοδο δεν βλέπουμε. Βεβαίως, γιατί εμείς ζητήσαμε εκείνη τη χρονική στιγμή, είπαμε ξεκάθαρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, είχε μια μοναδική ευκαιρία τότε, το καλοκαίρι του 2015, να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία κυβέρνηση εθνική συνεννόηση. Αντί να το πράξει αυτό, προχώρησε όπως πολύ καλά γνωρίζετε μετά την συμφωνία που υπήρχε, σε προκήρυξη εκλογών, 7 μήνες μετά από τις προηγούμενες, με στόχο να ξαναπιάσει στο 151 μαζί με τους ΑΝΕΛ, για να μπορέσει να διακυβερνήσει τον τόπο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με αυτή την πολιτική που ασκείται εδώ και 2 χρόνια. Ακριβώς αυτό τονίζω. Ότι αυτό το λάθος είναι επαναλαμβανόμενο, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του καλοκαιριού του 2015, αλλά και προηγούμενων ετών, όταν καλούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ το 2012, για παράδειγμα, να προχωρήσουμε όλοι μαζί τότε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και είχε αρνηθεί να συμμετάσχει. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να μην γίνεται το ίδιο λάθος και να μην γίνει το ίδιο λάθος και από τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Διότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί μόνη της να λύσει τα προβλήματα της χώρας αυτή τη στιγμή. Όχι γιατί ο ένας ή ο άλλος είναι λιγότερος ικανός, είναι και αυτό, καθένας μας έχει τις απόψεις στην πολιτική ζωή του τόπου, για το ποιος είναι περισσότερο ή όχι ικανός με βάση τα προγράμματα που παρουσιάζει, αλλά το πρόβλημα είναι κυρίως ότι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα της χώρας που χρειάζονται έναν ελάχιστο κοινό τόπο, χρειάζεται ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό και μια γενναία ευρεία κοινοβουλευτική και λαϊκή υποστήριξη για να μπορέσει να προχωρήσει η χώρα μας προς τα μπροστά. Πάντως, κύριε Θεοδωρόπουλε, αν δεν έχουν χαθεί ευκαιρίες, έχουν μείνει ελάχιστες και πραγματικά ο κόσμος είναι χαμένος. Ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Βρίσκεται σε απογοήτευση και χρειάζονται επιτέλους τομές, αλλαγές, αλλά χρειάζεται και ανανέωση στο πολιτικό σκηνικό του τόπου. Ξέρετε, εγώ είμαι νέος βουλευτής. Είμαι εδώ και 2 χρόνια βουλευτής περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ανήκω σε μια νέα γενιά πολιτικών, η οποία θέλουμε να αλλάξουμε τα κακά σκήμενα στη χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχουμε ευθύνες για αυτά που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε κάτω από 40 ετών και έχουμε βρει αυτά τα προβλήματα από μια πολιτική η οποία έχει ασκηθεί, η οποία βέβαια δεν ευθύνεται ένα κόμμα, αλλά ήταν ένα συνολικό πρόβλημα του πολιτικού σκήματος της χώρας. Αυτή την κατάσταση θέλουμε να αλλάξουμε και χρειάζεται και ανανέωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Σε αυτή την ανανέωση πρέπει να την προωθήσουν τα κόμματα, αλλά να την επιβάλλει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής και θα πρέπει να σταματήσει να επιβραβεύει αυτούς που λαϊκίζουν και αυτούς που χαϊδεύουν αυτά. Τώρα, αν προκαλέτε όμως, σας πω αυτό που ψιθυρίζει ο κόσμος. Είστε νέος βουλευτής, αλλά δεν βλέπουμε αλλαγές τόσο στις αποζημιώσεις των βουλευτών, όσο και στο αφορολόγητο των βουλευτών. Όταν το ακαθάριστο εισόδημα πάει στα 5.600 το έτος για μια οικογένεια, και εσείς να μην πούμε πόσα παίρνετε συνολικά με τις αποζημιώσεις και όλα αυτά, και δεν βλέπει κανείς να το λέει μέσα στη Βουλή και να ζητάει να ψηφίσει κάτι άλλο. Μα ακριβώς αυτό πρέπει να διακρίνουν οι Έλληνες πολίτες, το ποιοι το λένε. Να σας πω χαρακτηριστικά. Κατέθεσα συγκεκριμένη ερώτηση και τροπολογία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζητάω να μην ξανασυμβεί και να βρεθούν λύσεις για να μην πηγαίνει αυτό, για παράδειγμα, που έγινε με το επίδομα του χαμηλοσυνταξιούχου, που πήγε ουσιαστικά εκεί που δεν το είχαν ανάγκη, είτε ήταν βουλευτές, είτε ήταν άνθρωποι που παίρνανε υψηλά εισοδήματα ταυτόχρονα με τη σύνταξη του 30%. Και ζήτησα και να καταργηθεί και αυτό το 30%. Ζητούμε συνέχεια αλλαγές όπου πρέπει να σταματήσουν αυτές
οι διακρίσεις, οι οποιασδήποτε διακρίσεις υπέρ των βουλευτών, είτε πρόκειται για θέματα ασυλίας, όπως έχω δημόσια δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξουν, είτε θέματα άλλα που έχουν να κάνουν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κοιτάξτε, αυτά ορισμένοι άνθρωποι τα λέμε συνέχεια στο πολιτικό σύστημα. Επιτέλους, ακριβώς αυτά θα πρέπει να μην υπάρχει από τον ελληνικό λαό, να μπορέσει να βεβαίως να διακρίνει αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ότι υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί και ορισμένες πολιτικές δυνάμεις που αυτές τις αλλαγές τις προωθούν αυτή τη στιγμή, και αυτό πρέπει να προωθηθεί για να μπορέσει να υπάρξει μια τομή στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και βεβαίως στην περίοδο αυτής της κρίσης που συζητάμε σήμερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση των βουλευτών και του ευρύτερα του πολιτικού συστήματος σε τέτοια θέματα. Αυτή είναι σταθερή και πάγια θέση μου. Πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν να μας έρθετε και να τα πούμε και από κοντά. Την Τρίτη στις 4. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είστε καλά.